Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Παλαιοκρασάς στην ομιλία του είπε ότι ο πληθωρισμός για φέτος θα κυμανθεί γύρω στο 18,6% και πρόσθεσε ότι οι προβληματικές θα απολυθούν μέσω του χρηματιστηρίου. Έκτακτη συνάντηση με θέμα την απεργία των καθηγητών στις 9 ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Γιωργιάδης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που με πρωτοβουλία του έγινε η συνάντηση, ζήτησε να ξαναρχίσει ο διάλογος καθηγητών κυβέρνησης για να βρεθεί λύση κοινώς αποδεκτή. Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο και πρόσθεσε. Κ. Μητσοτάκης απήντησε ότι η θέση την οποία έχει πάρει η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει. Μένει σταθερός στη θέση που έχει πάρει. Και ο ίδιος θα το επιβεβαιώσει, δεν ξέρω ποια στιγμή, απόψε, αν τον ρωτήσατε. Η κυβέρνηση σε καμία περίπτωση δεν διαπραγματεύεται την εισοδηματική της πολιτικής. Και ότι η απάντηση της Μαρτή είναι οριστική και τελική, και ότι κατά συνέπεια περιθώρια διαλόγου πάνω σε θέματα εισοδηματικής πολιτικής με τους καθηγητές δεν υπάρχουν. Και του είπα ότι το μόνο πράγμα που πρέπει από μένα να κάνουν είναι να αναστείλουν την απεργία τους και να πάψουν να εκβιάζουν, κρατώντας ομοίρους τους μαθητές και τους γονείς, εν ονόματι μιας ισχυρής θέσης που έχουν αυτή την ώρα από τα πράγματα. Αργότερα, ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου συναντήθηκε για το ίδιο θέμα με τον πρόεδρο του συνασπισμού Χαρίλαο Φλωράκη. Πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου εργασίας στα καταστήματα αποφάσισε η κυβέρνηση από την 1η Οκτωβρίου 1990. Η διάταξη για την αλλαγή του ωραρίου προβλέπεται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή τη Δευτέρα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιώργος Σουφλιάς. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι θα υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού να επιλέγει ελεύθερα τις ώρες που θέλει για τις αγορές του. Επίσης, ενημέρωσε το Προεδρείο της ΓΕΣΕ σχετικά με το νομοσχέδιο. Η ΓΕΣΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να ανατρέψει το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων και η Ομοσπονδία Εργατών Ελλάδας με ανακοίνωσή της τονίζει ότι έτσι θεσμοθετείται πλήρης ασυδοσία στο ωράριο των καταστημάτων και γι' αυτό θα απαντήσει με δυναμικές κινητοποιήσεις. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, για να περάσουμε στις εξωτερικές ειδήσεις, που καθ' άλλο παρά καλές σχέσεις είχαν με το Ιράν, στέλνουν στην Τεχεράνη έκτακτη βοήθεια για τα θύματα του φοβερού σεισμού. Οι Ιρανοί, που βρίσκονται όπως φαίνεται σε απελπιστική κατάσταση, παραμέρισαν τον δογματισμό τους και δέχτηκαν τη βοήθεια της Δύσης. Δεν είχαν και πολλά περιθώρια βέβαια να την αρνηθούν. Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνάει τους 35.000 και ολόκληρα χωριά έχουν ισοπεδωθεί. Ακούμε τον Γιάννη Συνοδίνο. Άνδρες των συνεργείων διάσωσης και χιλιάδες κατατρομαγμένοι πολίτες σκάβουν ακόμα και με τα χέρια τους στα ερείπια των σπιτιών από το φοβερό σεισμό που έπληξε το βορειοδυτικό Ιράν. Οι τελευταίες πληροφορίες από την Τεχεράνη αναφέρουν ότι ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό ξεπερνάει τους 35.000. Δεκάδες πόλεις και εκατοντάδες χωριά καταστράφηκαν από το σεισμό που έπληξε δύο επαρχίες κοντά στην Κασπία θάλασσα. Περισσότεροι από 100.000 Ιρανοί τραυματίστηκαν και τα σπίτια 400.000 καταστράφηκαν. Ο σεισμός ήταν ο χειρότερος στην ιστορία του Ιράν. Περισσότερες μετασεισμικές δονήσεις αναφέρθηκαν σήμερα και έκλεισαν οι δρόμοι προς τις σεισμοπληκτές περιοχές. Η Ιρανική τηλεόραση έδειξε γιατρούς να εργάζονται αδιάκοπα για να βοηθήσουν τους τραυματίες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Αλί Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζάνι, επισκέφθηκε την πόλη Ρουτμπάρ, όπου σκοτώθηκαν 6.000 άτομα. Αργότερα είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο από αυτή την πόλη και ότι κάθε βοήθεια από το εξωτερικό είναι ευπρόσδεκτη. Όπως είπε ο πρόεδρος του Ιράν, η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη ώστε η χώρα δεν μπορεί παρά να δεχτεί τη βοήθεια από το εξωτερικό. Είπε πως το Ιράν χρειάζεται τρακτέρ και μπουλντόζες για να μετακινηθούν τόνοι λάσπης από τους δρόμους και από τα σπίτια που έχουν σκεπαστεί. Η Δύση ανταποκρίθηκε στην έκκληση του Ιράν για βοήθεια και άρχισε αεροπορική μεταφορά από πρωτεύουσες της Ευρώπης προς την Τεχεράνη. Φάρμακα, τέντες, κουβέρτες, τρόφιμα και μπουλντόζες στέλνονται με αεροπλάνα στο Ιράν. Στην Τεχεράνη, χιλιάδες κάτοικοι κατέκλυσαν τα τζαμιά και προσευχήθηκαν στον Αλλάχ να τους λυπηθεί. Το Ιράν βρίσκεται σε απελπιστική οικονομική κατάσταση. Ο οκταετής πόλεμος με το Ιράκ δεν του έδωσε την νίκη. Εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί σκοτώθηκαν και η οικονομία καταστράφηκε. Ο Εγκέλαδος ολοκλήρωσε τη συφορά του Ιρανικού λαού. Στη Μόσχα, μάχη γίνεται από τις διάφορες τάσεις του κυβερνητικού κόμματος για την κατάκτηση της ηγεσίας του νεοειδρυμένου Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας.
Στην πρώτη ψηφοφορία που έγινε σήμερα, κανένας από τους 7 υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία. Προηγείται όμως καθαρά ο συντηρητικός Ιβάν Παλάσκοφ, που έχει γίνει γνωστός για τις επικρίσεις του εναντίον του Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Δεύτερος ήρθε ο δεύτερος γραμματέας του Αρμενικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Αλίεκ Λόμποφ, που θεωρείται μετριοπαθής. Αυτοί οι δύο υποψήφοι θα αναμετρηθούν στην επόμενη ψηφοφορία. Στο Ανατολικό Βερολίνο, το περίφημο ελεγχόμενο πέρασμα Τσάρλι ανάμεσα στο Ανατολικό και στο Δυτικό Βερολίνο ανήκει πια στο παρελθόν. Σε ειδική τελετή που έγινε σήμερα και πήραν μέρος οι Υπουργοί Εξωτερικών των Εγκυτριών Δυνάμεων, γερανός αφαίρεσε το προκατασκευασμένο φυλάκιο που θα μεταφερθεί τώρα σε μουσείο. Το γεγονός όμως της ημέρας ήταν η νέα πρόταση της Σοβιετικής Ένωσης για το στρατηγικό μέλλον της ΗΓ, που την απέρριψαν και πάλι οι Ουάσιγκτον και οι Δυτικοί Συμμαχοί της. Στην Ιερουσαλήμ συνεχίστηκαν για δεύτερη μέρα οι διαδηλώσεις Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν Παλαιστίνια 17 χρόνων. Η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι με τη στάση τους οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε νέο πόλεμο. Στη Νέα Υόρκη, ο μαύρος εθνικιστής ηγέτης Νέλσον Μαντέλα αποκάλυψε ότι ακροδεξιές οργανώσεις συνωμοτούν για να δολοφονήσουν μαύρους ηγέτες της Νότιας Αφρικής που μάχονται για την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων. Λίγο νωρίτερα στη Νότια Αφρική συνέλαβαν 11 λευκούς για τους οποίους υπήρχαν υπόνοιες ότι συνωμοτούσαν για να δολοφονήσουν τον Μαντέλα αλλά και τον πρόεδρο Φρέντερικ Ντεκλέρ. Η αστυνομία αργότερα τους άφησε ελεύθερους. Μερικές ακόμα εσωτερικές ειδήσεις. Συμφώνησαν η Ελλάδα και η Ιουγκοσλαβία για την αποκατάσταση της απρόσκοπτης διέλευσης ταξιδιωτών ανάμεσα στις δύο χώρες. Με βάση τη συμφωνία που θα ισχύσει από αύριο τα μεσάνυχτα, κάθε ταξιδιώτης πρέπει να έχει μαζί του τουλάχιστον 18 δολάρια ή ποσό που θα αντιστοιχεί σε 3.000 δραχμές την ημέρα. Οι πολίτες και των δύο χωρών που ταξιδεύουν μέσω τουριστικών πρακτορείων θα μπορούν να αποδεικνύουν ότι έχουν αυτό το ποσό σε προπληρωμένες δαπάνες, πιστωτικές κάρτες ή προσωπικές επιταγές. Από αυτή την υποχρέωση εξαιρείται το προσωπικό των αεροσκαφών, των τρένων, των λεωφορείων και των φορτηγών που ταξιδεύουν στις δύο χώρες. Τέλος, οι βίζες θα χορηγούνται μόνο από τις διπλωματικές και τις προξενικές αρχές των δύο χωρών. Θέμα καταπίεσης της δήθεν μακεδονικής μειονότητας από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία έθεσε σήμερα ο αντιπρόσωπος της Ιουγκοσλαβίας στην ομέλεια των αρχηγών των εθνικών αντιπροσωπιών στη διάσκεψη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη. Η ελληνική αντιπροσωπεία απέρριψε κατηγορηματικά τις γιουγκοσλαβικές αιτήσεις και υπογράμμισε ότι αυτές δεν ανταποκρίνονται στην ιστορική αλήθεια. Στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Σαμαράς, δήλωσε ότι η ελληνική αντιπροσωπεία θα απαντήσει γι' αυτό στο συνέδριο της Δευτέρας. Τη Δευτέρα το πρωί, επίσης στις 9 το πρωί και μισή, θα αποφασίσει το ειδικό δικαστήριο για τη νέα αίτηση εξαίρεσης του Πρόεδρου Ιωάννη Γρίβα, του Πρόεδρου δηλαδή του δικαστηρίου. Να πούμε ακόμα εδώ ότι την αίτηση υπέβαλε σήμερα ο κατηγορούμενος Νίκος Αθανασόπουλος. Πριν την υποβολή της νέας αίτησης, το ειδικό δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση, όπως ξέρετε, του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, είχε απορρίψει ως απαράδεκτη τη χθεσινή αίτηση εξαίρεσης κατά του κυρίου Γρίβα. Συνεχίστηκε σήμερα με ομιλίες των αντιπροσώπων, συνεχίστηκαν οι εργασίες του συνεδρίου της Ελληνικής Αριστεράς. Στους σημερινούς ομιλητές ήταν οι κύριοι Κουβέλης και Γιάνναρος. Οι εργασίες του συνεδρίου της Ελληνικής Αριστεράς θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής και γραμματέα του κόμματος. Το τέταρτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο ΕΟΚ Τουρκίας θα εξεταστεί στην επόμενη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Την απόφαση αυτή έχει πάρει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και τη δήλωση την έκανε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Κρέσπο, μετά τις συναντήσεις που είχε με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ενρίκε Μπαρόν Κρέσπο, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε, ανέφερε πως διαπίστωσε σύγκληση απόψεων με την ελληνική πολιτική ηγεσία, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με την επικείμενη διάσκεψη του Δουβλίνου για την οικονομική και νομισματική ένωση της Ευρώπης. Το πρωί ο κ. Κρέσπο συναντήθηκε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς και με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Γιώργο Σουφλιά. Παρατείνεται ως την 1η Αυγούστου η προθεσμία για την τοποθέτηση ταμιακών μηχανών σε κέντρα διασκέδασης και εστιατόρια στους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Αχαΐας, Κορινθίας, Αργοίδας, Λάρισας, Μαγνησίας, Χαλκιδικής, Κέρκυρας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου και στα νησιά Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Ίο. Τη σχετική απόφαση την υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Παλαιοκρασάς, επειδή στην αγορά υπάρχει έλλειψη ταμιακών μηχανών.
Γύρω στους 36 βαθμούς θα είναι σήμερα η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Βεβαίως στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι πιο μικρή και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, που εκεί θα διατηρηθεί το βοριαδάκι. Σήμερα λοιπόν ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη βόρεια υπηρετική Ελλάδα από 16 μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα από 18 μέχρι 36, στο Ιόνιο και τις δυτικές παράκτιες περιοχές από 19 μέχρι 31 και στα νησιά του Αιγαίου από 20 μέχρι 29 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν παντού από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς μέχρι μέτρη. Στα νοτιοανατολικά πελάγη μόνο θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, αλλά περιμένουμε από αύριο το απόγευμα προοδευτικά στο Αιγαίο να ενισχυθούν και να γίνουν τοπικά ισχυροί. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρισης έχασε για το Βαλκανικό πρωτάθλημα από το αντίστοιχο συγκρότημα της Ιουγκοσλαβίας με 14-8. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, η Παραολυμπιακός σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι διακόπτει το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή Λάγκιος Ντέταρη για 3 μήνες. Επίσης, θα καταγγείλει μέσω της ΕΠΟ στην FIFA τον Παναθηναϊκό για την παρέμβασή του στο θέμα Αποστολάκη. Στον χώρο του μπάσκετ, στο διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στην Ιταλία, η εθνική μας ομάδα έχασε με 65-63 από την ομάδα της Ισπανίας. Αύριο η ελληνική ομάδα θα παίξει με την Κίνα για την τρίτη θέση. Και από τον χώρο του μπάσκετ, στον χώρο του ποδοσφαίρου και στον χώρο του Μουντιάλ, κοιτάξτε πώς πανηγυρίζουν οι Ουρουγουανοί την πρόκληση της ομάδας τους στην δεύτερη φάση του Μουντιάλ, όπου βέβαια είναι γνωστό ότι θα αντιμετωπίσει την Ιταλία ή η Ουρουγουάη. Οι πανηγυρισμοί είναι μετά την επιτυχία της Ουρουγουάη, επιτυχία που είναι στο 21ο λεπτό, τότε σημειώθηκε το μοναδικό τέρμα στον αγώνα με την Νότια Κορέα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι, καληνύχτα.